Κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε στην εκπομπή Snipers, όπου εδώ με τον συνάδελφο Ανδρέα Παράσχο συζητούμε και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Ανδρέα, χαιρετώ, χρόνια πολλά μετά το Πάσχα, Ελλήνων Πάσχα ή καλύτερα Εβραίων Πάσχα, διότι είναι εβραϊκή γιορτή ουσιαστικά και την υιοθετήσαμε οι χριστιανοί. Και από χρόνο με υγεία. Μάλιστα. Δεν θα πω παρακάτω, διότι... λοιπόν... Έχουμε αρκετά, επισυνέβησαν αρκετά τις τελευταίες 15 μέρες όπου δεν είχαμε την εκπομπή. Είχαμε κάποιο διορισμό, ίσως ο πιο σύντομος διορισμός στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος άντεξε 24 ώρες. Ξεκινάς από τα light δηλαδή, εντάξει. Έχουμε τις κυρώσεις των Αμερικανών και των Βρετανών εναντίον Κύπριων. Έχουμε την εκποίηση της πρώην κατοικίας, η οποία πηγαίνει, έρχεται, γίνει το νομοσχέδιο και γίνει η πατέντα τι θα κάνουν και πώς θα βρουν τη φόρμουλα. Έχουμε τις εκλογές Τουρκίας και Ελλάδα και είχαμε και τον καυγά της Αννίτας Δημητρίου με τον Τούρκο χθες το βράδυ. Αλλά ξεκινήσουμε από το σημερινό πρωτοσέλιδο της Offside, να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν... Να δούμε το πρώτο σέλιδο. Είναι το κύριο θέμα. Δημοτικές και ευρωεκλογές θέλουν να μειώσουν τα ψηφοδέλτια από 6 σε 4. Θα έχουμε 6 ψηφοδέλτια, Ανδρέα, τον Ιούνιο του 24, που θα είναι οι ευρωεκλογές. Δηλαδή θα έχουμε ένα των ευρωεκλογών, ένα για τους δημάρχους, ένα για τους δημοτικούς συμβούλους, 3, ένα για τις σχολικές εφορίες, 4, ένα... για τους προέδρους των επαρχιακών συμβουλίων, 5, και ένα για τους αντιδημάρχους. Οπότε αυτό που 6 ψηφοδέλτια, τώρα κάθονται, γίνονται συσκέψεις μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Ένωσης Δήμων, αλλά και άλλων εμπλεκομένων φορέων και αρχών, για να μπορέσουν και τα κόμματα... για να βρουν τρόπο να μειώσουν τα ψηφοδέλτια, διότι θεωρούν ότι θα υπάρξει τρομερή σύγχυση στον κόσμο. Φυσικά. Με 6 ψηφοδέλτια. Οπότε σκέφτονται να καταργήσουν το ψηφοδέλτιο για τους αντιδημάρχους, δηλαδή οι αντιδημάρχοι να εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, και τους προέδρους των επαρχιακών συμβουλίων, οι οποίοι να εκλέγονται από το μέλη του επαρχιακού συμβουλίου, τα οποία μέλη θα αποστέλλονται από κάθε Δήμο ως μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου και αυτά τα μέλη να εκλέγουν τον Πρόεδρο. Αυτή είναι η φιλοσοφία που σκέφτονται. Διότι με 6 ψηφοδέλτια θα είναι... Μου θυμίζει την ιστορία με τη γιαγιά μου που την πήρα το 80 λίγο πριν πεθάνει να ψηφίσει. Ναι. Και της είπε ο υπεύθυνος εκεί του κέντρου, ξέρεις, γιαγιά, να λαλεί το να μου τανίσει ο άγκωνας μου. Για σένα. Ναι, έπιαμε μέσα, ακόμα και γελούσαν τα πλάσματα. Λες, να με αναψεις, γιαγιά, δυνατά εγώ. Για να... ναι. Μα μακάριο, γιαγιά μου. Λες, γιαγιά, μα πέθανε ο μακάριος. Λαλεί, παραλήθηκε, λαλεί μου. Πέθανε ο μακάριος, πότε πέθανε. Γελούσαν όλοι λίγο έξω. Αν πάει με 6 ψηφοδελτία, είναι αλήθεια ότι... κάπου, ένα θα συγχύσουν μόνο οι γυραιότεροι. Πολλοί μπορεί να συγχύσουν. Ναι. Κυρώσεις, δικηγόροι, λογιστές, περίεργοι, τι θα τους πει ο Νίκος, πάνε σήμερα στο λόφο, είναι το δεύτερο θέμα. Αυτή τη στιγμή γίνεται η σύσκεψη στο Προεδρικό για τις κυρώσεις. Θα έχουν συνάντηση, εκεί θα είναι... και ο Γενικός Εισαγγελέας και από το Υπουργείο Εξωτερικών και από το Υπουργείο Οικονομικών, καθώς και οι δικηγόροι και οι λογιστές, οι συλλόγοι τους, οι οποίοι εκεί θα ακούσουν τι οδηγίες θα έχει ενδεχομένως ο Νίκος Χριστοδουλίδης να τους δώσει. Είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε και πιο μετά. Εκλογές Δυσή, τελική ευθεία για υπαρχηγό και υπαξιωματικούς Αννίτας. Κοινωνικές ασφαλίσεις θα ξεχρεώνεις με δόση έως και 10 χρόνια, αν χρωστάς τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Mm. Θα μπορείς να το κάνεις δόση 120 δόσεις, δηλαδή 10 χρόνια. Σήμερα ισχύει μέχρι 50 δόσεις, δηλαδή μέχρι 4 χρόνια.
Εργασιακά, αλίμονο στους εργοδότες που δεν σε αφήνουν να καθίσεις εν ώρα εργασίας. Έρχεται νόμος. Υπάρχουν εργασίες, δουλειές, κυρίως στο λιανεμπόριο, όπως για παράδειγμα πολιτές, πολίτριες ή ταμείες κτλ., στους οποίους δεν επιτρέπεται να καθίσουν εν ώρα εργασίας πέραν του διαλύματος. Οπότε τώρα έρχεται μια νομοθεσία η οποία θα υποχρεώνει τον εργοδότη να επιτρέπει στους υπαλλήλους να κάθονται, αλλά όχι μόνο να κάθονται, να τους έχει και διαμορφωμένο χώρο για να μπορέσουν να αναπαυθούν, να μπορούν να κάτσουν. Τροχές παραβάσεις, μόνο Autobahn, αλλού θα σε βρίσκουν σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή οποιαδήποτε τροχέα παράβασης πλέον σκέφτεται είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία, όπου θα ενοποιηθούν τα συστήματα και οποιαδήποτε τροχέα παράβασης και να κάνεις σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης θα μπορούν να σε εντοπίζουν με τη διεύθυνση μόνιμης διαμονής σου και να μπορούν να σου επιδώσουν την κλίση ή το πρόστιμο. Οπότε αν θέλεις να τρέξεις πάνω από 120 μπορεί να πας στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους, Autobahn, για εκεί να χαλαρώσεις. Πάμε όμως στο θέμα να δούμε. Είδες, παρακολούθησες το θέμα της Αρνίτας. Ναι, ναι. Έβαλε στη θέση του τον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης η Αρνίτα. Είναι ο τίτλος του σχετικού ρεπορτάζ. Ας το κρατήσουμε καθαρό. Η εισβολή είναι εισβολή, η κατοχή είναι κατοχή και η βαρβαρότητα είναι βαρβαρότητα, είπε η Αρνίτα Δημητρίου. Και απάντησε στον Τούρκο πολιτικό για σεξιστική αναφορά όταν ο τελευταίος έκανε θύμωσε στην Αρνίτα. Βασικά δεν της θύμωσε, της είπε ότι είσαι μικρή και δεν ξέρεις τις, δεν θυμάσαι, δεν ξέρεις τις καταστάσεις. Έχουμε όμως και το βίντεο από το όλο θέμα, αν μπορούμε να το δούμε και να επανέλθουμε για να το σχολιάσουμε. As seen in the referendum held under the auspices of the United Nations in 2004, Turkish Cypriots approved the solution, while the Greek Cypriot side rejected the will for peace and coexistence between the two communities. Let's keep it clear. An invasion is an invasion. An occupation is an occupation. A cruelty is a cruelty. Nothing less. Just a clear violation of justice and international legal order. So any intervention using the same rhetoric like Russia cannot be approved. And dear colleagues, please remember that we have a responsibility for our compliance with our norms and principles, for the same responsiveness in every situation to avoid double standards policy, if we really mean than we want for peace to be prevail and be safeguarded. Maybe her age is not old enough. She says that there are no international rules, but Zurich and London agreements require Turkey as the guarantor state. United Kingdom, Greece and Turkey are designed as the guarantor state. Within the framework of this guarantor state, the independent Cyprus Republic was founded and the constitution grants bicommunal structure and three countries are the guarantors to protect it. The 1959 agreement is still in effect, so by using this status as the guarantor state, Turkey intervened in the island in order to prevent massacres on the Turkish people. We can discuss later. Dear President, I'm not a representative of the Greek Cypriot community. I'm a representative of the Parliament of the Cyprus Republic. Let us make that clear. My age, really? Are we having sexist behavior in this room and we're accepting that? My age? I didn't accept nothing less. I have nothing more to say. I'm really disappointed and I'm really expecting from the support of the others as well. And we're really accepting any sexist behavior from anyone in this room. Thank you so much. Μάλιστα. Πώς σου φάνηκε η Αρνίτα? Μάγκας η Αρνίτα. Έχει τσαμπουκά. Κοίτα. Σε αυτά τα βήματα πρέπει να προσέχουν όλοι τι λένε. Ναι. Λοιπόν, η Αρνίτα ως πρόεδρος του Κυπριακού Κοινοβουλίου απάντησε ως έπρεπε. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, και εσύ να ήσουν και εγώ να ήμουν και οποιοδήποτε να ήταν,
θα απαντούσε κάτω με ανάλογο τρόπο. Τώρα, αν ο άλλος της είπε ότι είσαι μικρή και 30 φιλένια και δεν φτάνει η γνώμη σου και η γνώση σου μέχρι εδώ, πολύ χειρότερα, διότι ο άνθρωπος είναι συνηθισμένος με τον τρόπο που στην Τουρκία συμπεριφέρονται στις γυναίκες. Εντάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι έβαλε ακόμα ένα νιχάνι στο μπράτσο της η πρόεδρος. Πρόκειτο για ηλικιακό ρατσισμό όμως, έτσι. Δηλαδή η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι όντως, δηλαδή επειδή κάποιος είναι 37 χρονών σημαίνει ότι δεν είναι ανιστόρητος. Και εσύ επειδή είσαι 60, μπορεί να μην έζησες τα γεγονότα, αλλά αυτό δεν σε κάνει ανιστόρητο, έτσι, για να μην ξέρεις τι λες. Έτσι είναι. Οπότε η Αννίτα καλά απάντησε. Είπε εκεί. Βεβαίως δεν είδαμε τη συνέχεια, να δούμε αν έτυχε στήριξη από τους υπόλοιπους εκεί της διάσκεψης. Θα μας την πει ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Ο οποίος παρευρίσκεται εκεί, έτσι. Μάλιστα. Παρακολουθεί τις εργασίες. Λοιπόν, πού τώρα, θέλει να πάμε. Θα ήθελα να πάμε... Ήταν και το ναι και το όχι, έτσι. Επέτειος εχθές. Ναι. Θα ήθελα να πάμε λίγο στις κυρώσεις, που είναι το πιο καυτό ζήτημα, υποτίθεται, για μας. Πάλι μου θυμίζει κάτι από το παρελθόν που έλεγαν οι παππούδες μας. Άμα την έπαθε νυρκά, έβαλε ρωμανίση, λέει. Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Τα βλέπαμε. Ξέραμε. Τουλάχιστον αναμέναμε. Εγώ έχω γράψει μερικές φορές για αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. Το ξέρεις. Λοιπόν, μετά από τα όσα έγιναν με τα χρυσά διαβατήρια, μετά από όσα έγιναν, εγώ το περίμενα από πιο πριν δηλαδή, με τα Panama Papers που ναι. είχαν τόσα ονόματα μέσα, mm-hmm. Περίμενα πότε οι Αμερικάνοι και οι Εγγλέζοι θα έκαναν κάτι τέτοιο. Τώρα, ξέρεις τι είναι εδώ. Άργησαν. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα ο λόγος που άργησαν. Αυτοί παίρνουν τα πράγματα σταδιακά. Θέλουν να κόψουν τώρα και άλλες πηγές χρηματοδότησης της Μόσχας, οι οποίες προέρχονται από τις αμύθιτες περιουσίες που διακίνησαν οι ολιγάρχες τα προηγούμενα 20 χρόνια. Mm-hmm. Και επειδή εμείς ήμασταν μια αγορά υπηρεσιών, η οποία έβγαλε πολλά εκατομμύρια από αυτή τη διακίνηση, κάναμε πάρα πολλές offshore, είχαμε πάρα πολλούς μεγιστάνες που πέρασαν και ελλημένησαν τα λεφτά τους. Ήταν το προηγούμενο business πριν τα διαβατήρια, Ανδρέα, αυτό ήταν η δουλειά της Κύπρου. Εδώ και δεκαετίες, δεν είναι τώρα. Το ξέρω. Ξεκίνησε επί καιρό Βασιλείου, όταν ανέπτυξε το χρηματοοικονομικό σύστημα και τα λοιπά, με τα δισεκατομμύρια των Ρώσων σε καταθέσεις, τα οποία δίναμε τότε επιτόκια, αν θυμάσαι, καταθετικά επιτόκια 5 και 5,5%, υποχρεωτικά για να βγάλεις τα λεφτά σου το 5 και 5,5% έδινες δανειστικά επιτόκια 7 και 8 και επήλθε και η φούσκα η οποία γνωρίζουμε. Αναπτύχθηκε ο τραπεζικός τομέας σε φάση πολλαπλάσιο του ίδιου του ΑΕΠ. Το κράτος δεν μπορούσε να στηρίξει τις τράπεζες και επήλθε και το κούρεμα του 2013, έτσι. Δηλαδή ήταν το σύνηθες business το οποίο έκανε η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί με τους Ρώσους. Το γράψαμε ούκο λίγες φορές αυτό. Τώρα τι γίνεται, τώρα πήγε ο Στόλτεμπεργκ στο Κίεβο
Εντάξει, έκαναν ακόμα ένα βήμα η Δύση με την Ουκρανία, γιατί τώρα το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, θα υπάρχει η σύνοδος του ΝΑΤΟ στο Κιώτο, όχι, η G7 στο Κιώτο, και θέλουν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα προηγηθεί να στηρίξουν την Ουκρανία για να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Θυμίζω ξανά ότι ο Γκορβατσόφ, για να δεχτεί να επεκταθεί, μάλλον να πέσει το τείχος του Βερολίνου, mm-hmm. έβαλε όρο να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ προς Ανατολάς. Μάλιστα. Το 17 μήνες μετά ξεκίνησε ένας πίσω από τον άλλο να εντάσσονται. Και είχαν φτάσει μέχρι τη χώρα με τα μεγαλύτερα σύνορα με τη Ρωσία, που είναι η Ουκρανία. Οπότε τους είπε ο Πούτιν, μην το κάνει. Ως εκεί. Λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε. Γι' αυτό, όπως οι ίδιοι οι Ρώσοι δήλωσαν, έκαναν την εισβολή στην Ουκρανία. Ναι. Τώρα, γίνεται στο Κιώτο η σύνοδος των G7 και λέει θα μελετήσουν το ενδεχόμενο να κόψουν όλες τις αγορές της Ρωσίας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό που μας κάνουν εμάς, μας προειδοποιούν με κυρώσεις. Δεν μπορεί να υπάρχουν άλλες κυρώσεις. Μια είναι η κύρωση. Είναι το όπλο, ένα, το δολάριο. Άλιστα. Σου λέει, κύριε, εάν δεν υπακούσεις... Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά έχουμε παγκόσμιο πόλεμο παρασκηνιακά. Εκεί θα πήγαινε, αλλά το πιάσεις. Ναι. Πες το. Έχουμε παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος στο βωμό του παγκοσμίου πολέμου και της ρωσικής παγκόσμιας απειλής, όπως την ερμηνεύουν οι δυτικοί, έρχονται και σου λέει νομιμοποιούμε να κάνω ό,τι θέλω. Από σήμερα βγάζω μία λίστα και λέω ότι ο Ανδρέας ο Παράσχος, ο οποίος τρώει και πίνει μαζί με τους Ρώσους, είναι μπλοκαρισμένα τα accounts του. Ο Γιάννης, ο Κωστής, οι οποίοι συνεργάζονται, είτε ως λογιστές, είτε ως δικηγόροι, με τον οποιοδήποτε Ρώσον, εγώ νομιμοποιούμε ενώπιον της ρωσικής απειλής, ξαναλέω, όπως την ερμηνεύουν οι δυτικοί, ναι. Νομιμοποιούμε να τον μπλοκάρω. Αυτό γίνεται. Είναι πρωτόγνωρο το ότι έρχονται και μπλοκάρουν ανθρώπους οι οποίοι επαγγελματικά είχαν πελάτες και ουσιαστικά έκαναν τη δουλειά τους, οι δικηγόροι και οι λογιστές. Δηλαδή μπορεί να μην ξαναγίνει στο παγκόσμιο να μπλοκάρεις τους διαμεσολαβητές, δηλαδή τους επαγγελματίες ανθρώπους οι οποίοι απευθύνονταν κοντά τους οι Ρώσοι. Μπλοκάρεις τους Ρώσους, αλλά δεν μπλοκάρεις τον άνθρωπο, ο οποίος τον επαγγελματία, ο οποίος την τότε περίοδο που ήρθε κιόλας κοντά του, δεν ήταν στο blacklist. Ο Αμπράμοβιτς, για παράδειγμα. Όχι, δεν ήταν. Οπότε, αυτό μα λέω... Μα δεν ήταν στην Αγγλία στο blacklist ο Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς είχε την Chelsea. Ήταν δίπλα από το Βασίλισσα. Ήταν ο ιδιοκτής της Chelsea και έκαναν και τόσες επενδύσεις. Αλλά και αυτό, πάμε σε ένα πρωτοσέλιδο του Σαββάτου, 22 Απριλίου του 2023, Offset News, είπα Βρετανία χτυπούν Κύπρο, αλλά είναι και αυτές στον κατάλογο που φυλάσσουν ρωσικό χρήμα. Κύπρος σε Hellas British Virgin Islands, είπα, με υπεράκτιες δικαιοδοσίες φυλάσσουν το 20% του πλούτου της Ρωσίας. Είναι η έρευνα του ICIJ, το οποίο γνωρίζεις. Είναι ένα ρεπορτάζ, μία ανάλυση της συναδέλφου της Χρύσος της Αντωνιάδου, η οποία καταγράφει μέσα ότι έχει μέσα και τα Panama Papers και τα λοιπά, ονόματα και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου τα κύρια στοιχεία είναι διαμεσολαβητές, γραφεία και τράπεζες που βοηθούν την ελίτ της Ρωσίας να μεταφέρει χρήμα, είπα και Βρετανία στον κατάλογο των υπεράκτειων δικαιοδοσιών που φυλάσσουν ρωσικό χρήμα, παγκόσμιοι διαμεσολαβητές, γραφεία και τράπεζες με όνομα και ταυτότητα αρχιτέκτονες της φοροαποφυγής. Η ICIJ αποκάλυπτε για χρόνια ονόματα και τράπεζες, αλλά το δίδυμο της Δύσης τώρα θυμηθήκε.
είναι αυτό που είπες και προηγουμένως. Τα γράφαμε εδώ και χρόνια. Τα έγραψες και εσύ και για τα Panama Papers. Με στοιχεία, με ονόματα, με τα πάντα. Αλλά τώρα... Τώρα που πάμε. Το επόμενο τι είναι. Λοιπόν, προσπαθούν να ξαναγκιάσουν... Για η CIJ να πούμε ότι είναι η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων. Έτσι. Ναι, η οποία να έχει το πούμε και στα ελληνικά. Τόνους δουλειά. Βεβαίως. Τρομερή δουλειά. Ναι, και να τους τα αναγνωρίζουμε και να το λέμε. Λοιπόν, τώρα που πάει. Λέει να κόψουν τις αγορές της Ρωσίας όλες. Εμάς τι θα μας κάνουν. Εμάς μας λένε, αν δεν συμμορφωθείτε, θα σας κόψουμε το δολάριο. Γιατί είναι το μόνο όπλο το οποίο μπορείς να κρατάς για να ζεις. Βλέπεις, να σημειώσουμε ότι πάνω σε αυτό που λες, θα σου κόψω το δολάριο. Οι πρώτες οι οποίες εφάρμοσαν εθελοντικά τις κυρώσεις της Βρετανίας και των ΗΠΑ ήταν οι ίδιες οι τράπεζες. Και το έβγαλαν για ανακοίνωση και το είπαν ότι εφαρμόζουμε εθελοντικά σε εθελοντική βάση τις κυρώσεις. Ναι, δεν είναι υποχρεωμένοι ως Κύπρος, να το πούμε γι' αυτό, δεν είσαι υποχρεωμένος ως Κυπριακές Αρχές, Κυπριακή Εταιρεία και Θεσμός να εφαρμόσεις κυρώσεις τις οποίες αποφάσισε ο Λευκός Οίκος, η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο. Ας μπορείς να τις εφαρμόσεις. Ναι. Αν είσαι Κύπρος. Αλλά δεν είσαι υποχρεωμένος να τις εφαρμόσεις. Η ανάγκη είναι αυτή που σε υποχρεώνει. Ωραία. Να τις εφαρμόσεις. Και έρχομαι πίσω στο δολάριο το οποίο είπες. Γιατί το έκαναν οι τράπεζες? Διότι οι Αμερικάνοι θα μπορούσαν μέσα σε μια νύχτα να τους κλείσουν τις τράπεζες με τις οποίες συνεργάζονται για τις διεθνείς συναλλαγές. Εντάξει, να τους κόψουν το access των τραπεζών. Οπότε αυτόματα κλείουν και οι τράπεζες. Τώρα τι γίνεται? Σου λέει η Ρωσία, έκοψαμε στο δολάριο. Ωραία. Άραστε. Λοιπόν, στρέφεται προς την Κίνα και την Ινδία. Τώρα και η Σαουδική Αραβία ακούω ότι... Ναι, ότι φλερτάρει. Πλησιάζει. Λοιπόν, και πας είναι στο... Δεν ξέρω, στο Κινέζικο, στο Ινδικό, στο οποιοδήποτε. Ναι. Ως νόμισμα. Ναι. Καταλαβαίνεις. Άρα, πάμε πιο πίσω από το πίσω που είπαμε. Και να θυμίσω για το διαγωνισμό για την ευρωασιατική αγορά. Μάλιστα. Που η ευρωασιατική αγορά είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Ινδία, όλα τα Ισταν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Καζακστάν κλπ. Παρεθετικά να πούμε στους τηλεθεατές ότι μπορείτε να βρείτε αυτή την εκπομπή με χάρτες όπου δείξαμε την περιοχή και ανάλυση από τον Μάρτιο του 2022, όταν τότε ξεκίνησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό. Ναι, παρέθεση, συνέχισε. Αυτό το πράγμα είναι ο πραγματικός πόλεμος. Ναι. Εντάξει, ποιος θα επικρατήσει σε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη κούρσα. Εμείς τώρα με αυτό που κάνουμε τώρα, αμάν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και βάλαμε μας κυρώσεις, δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις. Υπάρχει να με συνεχίσεις και συνεχίζουμε να με συνεχίσεις αναγκάζουσε με τους Ρώσους. Ναι, Ανδρέα, είναι απλό το μήνυμα ότι όποιος είπαμε και προηγουμένως στο βωμό του παγκόσμιου πολέμου και άρα εγώ νομιμοποιούμε να κάνω ό,τι θέλω ως Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ως Βρετανία που είμαστε οι πιο ισχυρές χώρες της Δύσης, αποφασίζω σήμερα και στην ουσία το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Όποιος συνεργάζεται με τους Ρώσους μπορώ να το βάλω πάνω στη λίστα. Τελεία. Είτε υπάρχουν στοιχεία, είτε δεν υπάρχουν, είτε σωστά, είτε λάθος. Τέλος. Και άμα έχει 40.000 Ρώσους στην Κύπρο να ζουν μόνιμα και καθημερινά κτλ., έχεις ένα πρόβλημα ήδη με την σχέση τους, με τους συγγενείς τους
ή τους χρηματοδότες τους, το οποίο... ήταν αυτά που, διότι κάποιοι που τους είναι και οι ολιγάρχες. Το οποίο, Ανδρέα, είναι και θέμα πλέον και είναι ακριβώς σε αυτήν την περίπτωση που μπαίνει και το ερώτημα της κυβέρνησης. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης πώς θα διαχειριστεί αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα εγκλειστρούσε. Πήγαινε δεξιά-αριστερά, καλύφθηκε και λίγο πίσω από τις τράπεζες, λαλίζουν, έχουν πάρει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε μέχρι το γιώτα, μέχρι τον ι, μέχρι τελευταία λέξη της κυρώσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαλί, άρα όχι των Αγγλέζων και των Αμερικανών, ναι. Αλλά είναι η διανόρα, λαλί, οι τράπεζες ούτως ή άλλως εθελοντικά εφάρμοσαν τις κυρώσεις, άρα είμαι safe, ως δάμε. Σήμερα ήταν να πει τους λογιστές και τους δικηγόρους, εντάξει, οι οποίοι οι λογιστές σύμφωνα με πληροφορίες μας περιμένουν, έρχονται και λαλούν, κύριοι, ό,τι μας πει η κυβέρνηση. Ό,τι μας πει να κάνουμε. Αν μας πει εφαρμόστε τις κυρωσίες, να σε εφαρμόσουμε. Αν μας πει δεν σε εφαρμόσετε, θα σε εφαρμόσουμε. Αλλά η κυβέρνηση εκτιμώ ότι δεν θα σου πει ούτε εφαρμόστε ούτε δεν σε εφαρμόσετε. Να σου πει κάποτε ό,τι θέλετε. Εγώ εκτιμώ ότι δεν θα πρέπει να σου πει κάποτε ό,τι θέλετε. Πρέπει να σου δώσει ξεκάθαρη κατεύθυνση, ναι. Ναι, οπωσδήποτε. Γιατί σε ψηφίζει. Ναι, αλλά γιατί 15 μέρες, 10 μέρες ακόμα η κυβέρνηση δεν έδωσε ξεκάθαρη. Γιατί όπως πάντα εμείς ελπίζουμε ότι ένα μαγικό χέρι θα ανοίξει μια ημέρα την πόρτα και θα μπουν μέσα οι άγγελοι. Οι άγγελοι πιάσαν τα ρούβλια του και φίασαν. Ναι. Εντάξει. Εμείς πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε ποτέ και να πάει. Και με την κοινότητα που είπες, τις 40.000 Ρώσων. Ναι. Τι κάνουμε. Κοίταξε. Προχτές είδα μια κοπέλα. Η κυβέρνηση τι θεωρείς ότι πρέπει να κάνει. Περίμενε ένα λεπτό. Ναι. Είδα μια κοπέλα η οποία ήταν φανερά Ρωσίδα. Ναι. Ωραία. Και τραγουδούσε ελληνικά όπως τραγουδάει η κόρη μου. Ωραία. Λοιπόν. Και μαθαίνω ότι η μάνα της είναι Ρωσίδα, ο παπάς της είναι Κυπρέος, ο παππούς που μια είναι Ρώση που την άλλη είναι Κυπρέη. Λοιπόν, έχουμε και το μειχτό. Ναι. Οι άνθρωποι τούτοι είναι Κυπρέοι. Η κοπέλα πάει σε σχολείο κανονικό λύκειο. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι μπορείς τους ανθρώπους να τους αποκόψεις από την υπόλοιπη κοινωνία. Πρέπει να δώσεις σαφή κατεύθυνση. Ναι. Και γεννιέται και ένα άλλο θέμα για αυτούς τους Ρώσους, για αυτούς τους ανθρώπους, διότι φτάνουμε στο σημείο να εξελίσσεται ότι παν Ρώσος βάρβαρος. Δηλαδή έχουμε πληροφορίες ότι οι τράπεζες κόβουν, μπλοκάρουν λογαριασμούς Ρώσων ανεξαρτήτως αν είναι στις κυρώσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν οποιαδήποτε στοιχεία κτλ. Απλώς επειδή είναι Ρώσοι, τσακ, κλείνει το μπλοκάρι του λογαριασμό. Το οποίο είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο φυσικά θα πρέπει να διαχειριστεί η κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη. Και με το χάλι που έχει η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεσαι, αν ξεκινήσει η διαδικασία, τώρα τελειώσει τώρα από 10 χρόνια. Ναι. Οι άνθρωποι θα πεθάνουν. Οπότε, εγώ εκτιμώ ότι θα έπρεπε ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης να μαζέψει όσο νουν έχει και όσους οικονομολόγους δικούς του έχει κοντά του για να κάτσουν να πάρουν μια απόφαση. Ναι. Λοιπόν, και να κάτσουν να πάρουν μια απόφαση η οποία να έχει σχέση και με την Κεντρική Τράπεζα, τις οδηγίες που να οδηγεί στις τράπεζες. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, παρακάτω τι να σου πω, να περιμένουμε. Περιμένουμε να δούμε και τι θα βγει από τη σημερινή σύσκεψη. Δεν θεωρώ ότι θα βγει κάτι το ξεκάθαρο, αλλά γυρώμε. Παναγιώτη μου, πόσο καιρό πάει το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια και τις κατοικίες που είναι προς εκποίηση. Χρόνια, 13, τι εννοείς. Όχι, τώρα τελευταία υποτίθεται που φτάσει ο κόμπος στο χτένι και που οι τράπεζες μετέφεραν τα κόκκινα δάνεια τους στις εταιρείες, κανονικώς έχουν των πραγμάτων οι εταιρείες εκείνες θα έπρεπε να ξεκινήσουν να μας κάνουν τα σπίτια μας. Ναι. Λοιπόν,
Δεν ξεκίνησε να κονώνας κάνουν τα σπίτια μας. Παίρνει το η Βουλή και παίρνει το παρακάτω συνεχώς. Παίρνει το, φέρνει το, κάνουν, μοιάζουν. Ένα θέμα ανεκποίησης προς κατοικίας. Το πρωί που άκουα την κυρία Νερότοκρήτου είπε πάλι ξανά ότι από τη στιγμή που δεν έχεις αξιόπιστο σύστημα δικαστικό να μπορεί να πάρει ή την τράπεζα ή τον οφειλέτη στο δικαστήριο και να τελειώσει σε 2 μήνες, σε 3 μήνες, να πιένει στη Βουλή και να έρχεται όπως το μπαλάκι του πιμφόν η ιστορία. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει η οικονομία τα πράγματα. Προηγουμένως η αντιπολίτευση ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ, ΑΚΕΛ και τα λοιπά ήθελαν, να ζητούσαν επίμονα και το πέτυχαν ως ένα σημείο, θυμάσαι, παγωποίηση των εκποίησεων, πάγωμα των εκποίησεων, μέχρι να γίνει το ειδικό δικαστήριο. Έχει κανένα 2 χρόνια. Με την αλλαγή της κυβέρνησης βλέπουμε ότι το δίκο πλέον τράβησε πίσω, δεν ξαναμπλόκαρε τις εκποίησεις, το ΑΚΕΛ παραμένει συνεπέστατο στη θέση του, είτε λάθος είτε σωστό παραμένει πιστόν εκεί. Ο συναγερμός ή μάλλον το δίκο εταυτίστηκε με ο συναγερμός, ο οποίος πάντοτε συναγερμός ήταν πιο ευέλικτος και πιο είχε άλλη θεώρηση μπας στο θέμα των εκποίησεων και περιμένουμε αυτή τη στιγμή, χθες συζητήθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών όπου εκεί μια πρόταση που ακούστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που ήταν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ήταν πως κύριοι, δώστε μας λίγο χρόνο, συζητούμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα φέρουμε μια πρόταση όπου σήμερα η τράπεζα θέλει στις 120 ημέρες εκπιάσου το ακίνητο. Εντάξει, αν θέλει. Να το λέμε και αυτό. Δηλαδή δεν είναι πλήρως μία δόση, είναι 120 ημέρες. Σε 120 ημέρες δικαιούται να το εκποιήσει. Εντός 120 ημέρων. Όπου αυτή η πρόταση πλέον θα έρχεται και θα λέει ότι δεν θα μπορεί να εκποιήσει η τράπεζα πρώτη κατοικία, εντάξει, αν δεν πάρει πρώτα απόφαση, δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση θα είναι, λέει, για να το επισπεύσουμε μέχρι να δημιουργηθεί το ειδικό δικαστήριο κτλ. Θα πούμε στο ανώτατο δικαστήριο να ορίσει έναν δικαστή, ένα επαρχία, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι να εξετάζουν αυτές τις περιπτώσεις. Ποιες περιπτώσεις? Κάτω από 2 κριτήρια. Πρώτη κατοικία και μέχρι αξίας 350.000 ευρώ. Αυτές οι περιπτώσεις, αν είσαι κάτω από αυτά τα κριτήρια, δεν θα επιτρέπεται στην τράπεζα ή στην εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειο σου να εκποιήσει, εκτός και αν αποφασίσει το δικαστήριο. Και πάει και έρχεται το θέμα, να δούμε τι θα γίνει, αλλά το θέμα των εκποιήσεων παραμένει εκεί. Μήπως πρέπει να δούμε και λίγο ευρύτερα το θέμα των εκποιήσεων? Δηλαδή, στην Κύπρο είμαστε λίγο συνδεδεμένοι συναισθηματικά με το αντικείμενο της ιδιοκτησίας. Είτε τούτον με ένα ποδήλατο, είτε ένα αυτοκίνητο, είτε ακίνητο. Ναι, βρε, καταλάβω τι λες. Δηλαδή, μήπως πρέπει να το δούμε και λίγο πιο ευέλικτα, πιο πρακτικά. Ας πούμε, ρε παιδί μου, έχω ένα σπίτι, χρωστώ 350.000 ευρώ, να οβήσουν τα κάμες δανειών, να σου πω έπιανα ρε κουμπάρε έκαμπνα, τώρα έπιανω, έχω ψαμέσω, να μην έκαμπνα. Που υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ωραία. Αν έχεις ένα σπίτι το οποίο χρωστάσεις στην τράπεζα, τι πιο λογικό και φυσιολογικό, να τους το δώσεις, να ξοφλήσεις και να σου εξασφαλίσουν μία κατοικία, αν είναι η πρώτη σου κατοικία, εννοείται πάντα μιλούμε για αυτήν την περίπτωση, το οποίο να είναι στα μέτρα σου. Εν κακό δηλαδή. Βάζω και την άλλη πλευρά για να την δούμε. Δηλαδή, αν μιλήσει με οικονομολόγους ή με ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνουν, σου λέει ναι, αφού έτσι είναι η οικονομία, ρε κουμπά. Επίεσαι δανείστηκες, δέχουμε το. Τότε κράτασε πλήρων, ναι, σήμερα εγκράτασε. Ωραία, δώσ' το ακίνητο να λιώνεις, είναι που βασανιέσαι. Ναι.
Εντάξει, είναι υποθέσεις του. Εγώ εκτιμώ ότι. Όχι, είναι υποθέσεις, αλλά δεν θα ήταν μια πρακτική λύση. Θα ήταν μια πρακτική λύση. Υπάρχει και άλλη πρακτική λύση. Έγινεται να πιάνει το σπίτι σου 300.000 από την τράπεζα η εταιρεία και να θέλει 300.000. Ναι. Πρέπει να έρθει να σου πει Παναγιώτη μου, έκαμε να μπω, έκαμε. Εγώ πια τσέπια το ίδιο. Ξέρουμε ότι το σπίμπο πιάνει έναν 300.000. Ναι. Και επικαιρώσε 300.000, 80.000 επικαιρώσε. Ναι. Πιάνε το περίπου στο 20% της αξίας. Στο 20% πώς είναι το 60.000. Ναι. Λοιπόν. Ναι, 60 είναι 80, εντάξει. Παναγιώτη, έχεις 100 μέρες, έχεις 100 μέρες να φέρεις 100.000. Και τέλειωσε. 120, σίγουρα. Ναι, αλλά μετά, πρόσεξε, τον που λαλείς, βολεύκει ο ζούλος εκτός την τράπεζα. Γιατί η εταιρεία ήρθε και πιάνε το σπίτι σου 60.000. Και έρχεται και λαλί σου, φέρουμε 100.000 και πιάσουμε. Περίμενε. Εσύ έκαμες ένα δάνειο που την τράπεζα 200.000. Εντάξει. Είπα σου 300 εγώ. Η αξία του σπίτι είναι 300. Ναι. Έκαμες εσύ δάνειο 200.000. Λέμε τώρα. Το λοιπόν. Ή 300.000. Να βάλουμε όπως θέλει να με συγχυστούμε με πολλούς αριθμούς. 300.000, δεν πληρώνεις. Η τράπεζα θεωρεί ότι θα πιάσει 0 που σένα. Εντάξει, δεν πληρώνει. Έρχεται μια άλλη εταιρεία, τρίτη, και λέει, ρε ούμπαρε, πουλά μου τούν το δάνειο, πουλώ σου τούν το δάνειο, εν και πουλά έναν ένα, πουλά πακέτο για να βγάλει, πουλά του και καλά δάνεια. Δηλαδή, πουτσούς που πληρώνουν. Πουλά μου τούν το δάνειο, discount, που είναι 300.000, πιάνω το 20% της αξίας, 60.000, όχι πολλά χαμηλά, 100, άντε βρίσκοντας στα 80. Η τράπεζα πιάνει 80.000. Χάνει αυτόματα 220, ναι, διότι δάνεισαι σε 300. Δεν χάνει τίποτε. Είναι όλος χάνει. Δεν χάνει τίποτε, φίλε μου. Έφκαλε τα τρεις φορές που τον άνθρωπο που επικαιρώνε, ως τον καιρό που έγινε το κούρεμα και δεν μπορούσε να πληρώνει. Προηγουμένως πλήρωνε ο άνθρωπος. Ναι. Όταν έγινε το κούρεμα, χωρίς την ευθύνη του... Άρα εννοείς ότι εκάλυψαν τα πραγματικά λεφτά... Εκαλύψαν τα πραγματικά λεφτά, ναι. Που ευκάλαν μου το ταμείο και το γάσο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έρθει το κράτος και να πει στις εταιρείες, κύριε, έπιασε το 60, δώσε το 120. Εντάξει, και είσαι μια χαρά. Ναι, αλλά εγώ... Και εμένα να μου πει... Που τις 300.000 ρε φίλε. Εδώ και 120 και εξόφλα. Ναι, ωραία. Δέχουμε το τούτο. Παίρνουμε την άλλη πλευρά. Εγώ που πληρώνω... Ρε, είσαι μαζί μου, ξανά με γιονταρούν. Περίμενε. Εγώ που πληρώνω, εντάξει, σημαίνει, αν γίνεται τούτη η ιστορία, πες ότι χρωστώ 200.000, εντάξει, σταματώ να πληρώνω. Βγάλουμε, πιένει, κοράζει το η εταιρεία το δάνειο μου, 50.000. Πάω διότι είσαι εταιρεία μετά 100.000 και εξόφλησα. Τι είναι. Τι είναι. Σημαίνει να κλείσουν οι τράπεζες. Ποιες τράπεζες είναι να κλείσουν. Κάθε θα κλείσει. Κι είναι το κοτσίνο το 25 δις. Ένα πέσει σιγά σιγά στα 5 δις. Εντάξει. Καλά, γιατί πρέπει να γίνει τούτη η διαδικασία. Γιατί πρέπει να γίνει. Διότι η άλλη... Ο Νίκος για συσάχθεια. Εντάξει. Και να έρθει να πει... Κούρεμα όλων των δανείων 50% και να τελειώνουμε. Και πληρώστε όλοι. Εντάξει, τούτο είναι... Αφού τούτο που λαλούμε, κούρεμα δανείου μέσω πατέντας. Είπα το πιο ευγενικά. Είδαμε να πάμε μέσω πατέντας. Είπα το πιο ευγενικά. Αν έχει τα κοχώνες ο Νίκος να κάνει τον το πράγμα, να φτιάχνει πρόεδρος στον έναν τον άπαντα. Να πει η κοπέλια, συσάχθεια, ήταν το θέμα μας, περάσαμε κρίσιμες στιγμές, 50% κούρεμα όλα τα δάνεια πρώτης κατοικίας. Τι κάνει. Και μετά που για μένα και όποιος δεν πληρώσει το άλλο 50, πιάστε το. Να τον δει. Είτε πληρώνεις είτε δεν πληρώνεις, α, το κούρεμα δάνειο. Ναι. Όχι να ισχύει μόνο για ποιος μπορεί να πληρώνει. Όχι. Για όλον τον κόσμο. Μάλιστα. Η βραβεντζελίση του Νίκου για να εκλέγεται μέχρι το 2050 και πάμε
Φάμε. Όχι, σαν όχι. Περίμενε. Θέλω να μου πεις, περίμενε μισό λεπτό. Γνωμοδοτικό συμβούλιο. Α, Χριστέ μου. Γνωμοδοτικό συμβούλιο. Ο Νίκος είπε μας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μας είπε ότι θα διορίσει γνωμοδοτικό συμβούλιο για όλους τους διορισμούς. Ως τώρα έκαμε τους όλους τους διορισμούς χωρίς το γνωμοδοτικό συμβούλιο. Ναι. Ναι, πρέπει να το κάνει. Πρέπει. Έλαβε να το κάνει. Διόρισε ένα άνθρωπο μέλος της ΕΔΗ, άντεξε 24 ώρες, έφυγε. Ξέρεις είναι από το θέμα. Έκανα ένα tweet πάνω σε αυτό το πράγμα. Το λάθος του Χριστοδουλίδη είναι ότι απέκλεισε ενεργά κομματικά στελέχη. Ξέρεις γιατί. Διότι το να είσαι ενεργό κομματικό στέλεχος ή ενεργό στέλεχος στα κοινωνικά δρόμενα, κυρίως σε αίρετα αξιώματα, όπως είναι οι βουλευτές, σημαίνει ότι ήδη επέρασες από το κόσχινο της κοινωνίας. Αν είσαι τίποτε εναντίον σου, θα σου το ευκάλλα. Αν είσαι χριστιανό αεροδοκρύο, ας πούμε, αν την έβαλε υπουργός, υπήρχε ενδεχόμενο να πέσει ο διορισμός της διότι έχει πλαστά πτυχία ή διότι έχει κάτι εναντίον της. Μα αν είχε κάτι εναντίον της η Χριστιανά ή η Ερωτοκρήτου, ήταν να στο λαλούσα 10 φορές ως τώρα. Και οι αντίπαλοι της εκτός δίκο, αλλά και οι αντίπαλοι της εντός δίκο. Το ίδιο είναι Αναστασία Παπαδοπούλου, για παράδειγμα. Δηλαδή, τούτο το ζυμωτήριν της κοινωνίας, το ότι εντιαμε και εμφανίζω ιδιαίτερα σε αιρετά αξιώματα, είπα, που θέλεις την ψήφο της κοινωνίας και του λαού, είναι την ίδια ώρα και έναν αποστακτήριο, δηλαδή φκένει και κάποιος που έχει εναντίον του απομονώνεται αυτόματα. Ναι. Τούτον το πράγμα, από τη στιγμή που το απέκλεισε τούτον το πράγμα ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και έρχεται και πιάνει κάποιους χι αγνώστους και τοποθετεί τους σε διάφορους διορισμούς, ναι, υπάρχει τόσο κίνδυνος να εκτεθεί και ο ίδιος. Εκτίθεται από τη στιγμή που το εξήγηλε και δεν το κάνει. Ναι. Φυσικά θα μου πεις ότι έχει μια δικαιολογία. Ότι έχει μπροστά του να διορίσει, δεν ξέρω πόσους ημικρατικούς. Εντάξει, λίγο. Έχει άλλους ίδιους. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να το κάνεις ευθύ εξ αρχή και με όλους. Ναι. Η αντίληψη μου. Εμένα η αντίληψη μου ήταν ότι ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης θα ξεκινούσε και θα γέμωνε τον τόπο νέα πλάσματα. Ναι. Και το Υπουργικό του Συμβούλιο και τους πέριξ του και γενικότερα. Εντάξει, συμβιβάστηκε με κάποια πράγματα. Όπως ας πούμε... Άντρια, πάντως εμένα μου έλεγε ένα άνθρωπος ο οποίος έτυχε και βρέθηκε και με υπουργούς και τα λοιπά και σε κοινωνικές συνάξεις και τα λοιπά, ότι λέει μου έχουν πάρει οι άνθρωποι εμπελαγωμένοι. Εμπελαγωμένοι το χειρότερο είναι ότι δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι με το πέρας ενός, δύο, τριών μηνών θα ξυπελαγωθούν. Εκτιμώ δηλαδή ότι θα είναι πελαγωμένοι για όλη την... Διότι απλούστατοι άνθρωποι δεν είναι μες στα πράγματα, δεν είναι μες στο χώρο. Δηλαδή με εξαίρεση, ας πούμε, δυο τρεις υπουργούς, όπως π.χ. ο Ιωάννου, υπουργός εσωτερικών, ο οποίος έχει την πείρα. Όπως π.χ. ο Γιάννης, ο υπουργός εργασίας, Παναγιώτου. Ο οποίο και εκείνο λόγω τη πορεία του, τη κομματική και τη ανάμειξη του μέσα στα κοινά, μπορεί και διαχειρίζεται καταστάσει. Ναι. Όπως ο υπουργός ενέργειας, εμπορίου. Ναι, αφού ήταν μέσα στην ενέργεια. Ήταν μέσα στην ενέργεια, ήταν CEO. Και από ό,τι ακούω τρομερά πράγματα, τρομερά θετικά πράγματα. Ό,τι κοφκεί στράτα, είναι αποφασιστικός κτλ. Δηλαδή με μερικές εξαιρέσεις. Όλοι οι υπόλοιποι ελπίζουν ότι ένα μπορέσουν να συμβαδίσουν και να συντονιστούν με το όλο θέμα. Πριν να κλείσουμε όμως, διότι επέρασε ο χρόνος μας, ήθελα να μπορώ να με σε ρωτήσω τι έγινε με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Α, όπως ναι. Πολλοί
Καλά ξέρουμε και ξέρουν και εκείνοι που μας παρακολουθούν, το εδήλωσες εφθαρσός δημόσια από την πρώτη στιγμή ότι συνεργάζεσαι επαγγελματικά με τον Υφυπουργό Πολιτισμού ως διευθυντής γραφείου τύπου. Όχι, του... επικοινωνία, κάνω το επικοινωνία. Επικοινωνία. Ναι. Το λοιπόν. Πάω σε έναν παραπολιτικό. Να δούμε. Το λοιπόν. Η ανόητη ανάρτηση, οι ανόητες αντιδράσεις και η εικόνα. Επέτρεψέ μου να διαβάσω για να σχολιάσεις. Ναι, οπωσδήποτε. Σε μια ανόητη ανάρτηση προχώρησε ο Υφυπουργός Πολιτισμού μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Μέσα από την ανάρτηση, ο Χατζηγιάννης ενημέρωνε την κοινωνία για 3-4 πράγματα. Πρώτον, ότι παρευρέθηκε στα γενέθλια του Νικόλα. Δεύτερον, ότι του τραγούδισε. Τρίτον, ότι ούρτε ο Νικόλα ήταν καταπληκτική. Τέταρτον, ότι την παράσταση έκλεψε ο ζεύγος Νικόλας Γιώτα με τον χορό του. Ανοησίες δηλαδή, γράφηκα με το παραπολιτικό του εφέτη, διότι ποιον κόφτη αν πήγε ή δεν πήγε ο Χατζηγιάννης στα γενέθλια του Νικόλα, ή αν ήταν καλή η τούρτα, ή αν του τραγούδισε, ή αν χόρεψε ο Νικόλας με τη Γιώτα. Η ανάρτηση ήταν λες και ήταν κείμενο για lifestyle περιοδικό. Επιπλέον το πράγμα έγινε χειρότερο, διότι η ανάρτηση έγινε και στους επίσημους λογαριασμούς του Υφυπουργείου. Ως αναμενόμενο έπεσε αρκετό κράξιμο, σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα επίσης ανόητο και αδικαιολογητό, ως συνήθως αφού, βεβαίως, αφού πάντοτε στα social media υπάρχουν και υπερβολικές αναρτήσεις. Το Υφυπουργείο εξέδωσε μετέπειτα ανακοίνωση και μας ενημέρωσε ότι ήταν εκπαραδρομής η ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Υφυπουργείου. Μάλλον εννοούσε ότι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ήθελε να το αναρτήσει μόνο στους προσωπικούς του λογαριασμούς. Και εδώ εντοπίζεται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί? Μα διότι τελικά όλους όσους μάζεψε ο Νίκος ενδιαφέρονται μόνο για την εικόνα και το lifestyle. Νίκο, η κυβέρνηση πρέπει να αποκτήσει ουσία. Λοιπόν, πέμαστα. Που την κυβέρνηση νουλή. Ένα είναι το αστέρι, ο τραγουδιστής, ο Χατζηγιάννης. Εντάξει, λοιπόν. Ο Χατζηγιάννης στα 25 χρόνια που είναι στην Ελλάδα, είμαι στο Star System. Ναι. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, έχει μια ομάδα η οποία του ανεβάζει στο Facebook του, στο Instagram του, στα ξέρω ποια άλλα πράγματα. Accounts του. Στα accounts του. Τη δραστηριότητα του. Μάλιστα. Αυτή η εικόνα συντηρείται που το Μιχάλη. Ναι. Αυτή η ομάδα. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Χωρίς επιβάρηση εννοείς. Όχι, ρε, του δημοσίου. Του δημοσίου. Μάλιστα. Να το ξεκαθαρίζουμε. Ναι, εγώ ξέρω το, απλώς διευκρινιστικό. Ναι, γιατί έγραφε, ποιος έγραφε ότι είμαι πληρωμένος, κάπου το δείξατε στο Facebook. Τι εννοείς είσαι πληρωμένος? Έχει σύμβουλο, δηλαδή το άλλο είναι ο παράσχος. Εμπληρωμένος ένταλεσαι, να μην τα παίρνει ο παράσχος που το Χατζηγιάννη. Τι εννοεί? Α, εννοεί ότι άφηγες σε απλήρωτο. Όχι, παίρνω τα από κάτω από το τραπέζι. Όχι, που πάνω. Αφού που πάνω από το τραπέζι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ανεβαίναν τα πράγματα κανονικά στον λογαριασμό του Υπουργείου, τον επίσημο. Να πω και πράγματα που... Τέλος πάντων. Όχι, μην πεις κάτι το οποίο... Να πω. Ψάχναμε τον άνθρωπο που επί προηγούμενη υφυπουργού έκαμε το πράγμα. Ναι. Και τον έβρισκαμε. Ναι. Εντάξει. Έκαμε ένα μήνα να μας ζώγει τους κωδικούς. Να ζώγει τους κωδικούς για να έχετε access πάνω στα επίσημα. Αν είναι κοίταζες, δεν είχε χαιρετισμό του υφυπουργού. Ναι. Ήταν του Γιάννη του... Προηγούμενου. Πώς σε λέω, ρε. Τέλος πάντων. Λοιπόν... Του μαζί. Είχαμε πει λοιπόν ότι μόλις επήραμε τους κωδικούς, είπαμε θα βάλουμε πάνω τον χαιρετισμό του υφυπουργού. Άρα, σωστό. Βάλαμε το. Την ημέρα Τζίνι, όταν σταλήκας είναι οι φωτογραφίες, τα βίντεο κτλ, τα παιδιά που κάνουν το... Επειδή είχαν ακόμα έναν λογαριασμό stand-by, που ήταν να βάλουμε τα επίσημα πράγματα πάνω, έβαλαν και τούτο το κομμάτι. Ναι.
όταν το πήραμε μπρέφα. Τούτον που λες που εγγράψατε μετά ως εκπαραδρομής. Παραδρομής. Μάλιστα. Λέω λάθος. Ναι. Ήμαρτον, τι θέλετε να σας πω. Εκεί μπορείς να κόψεις το λαιμό σου, γιατί είπαμε παιδιά κατεβάστε το αμέντο επίσημο site. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι έγινε το ένα να δεις κόλαση. Ναι. Φυσικά, εγώ δεν ήμουν σεϊτάνι και γενικά. Ναι, διότι πάμε την πρώτη εβδομάδα ο κύριος Χατζηγιάννης στη Βουλή για εθιμοτυπική συνάντηση. Λοιπόν, και ανοίγει το ΑΚΕΛ μία τελαμόνα, στείνει το πρέν απέναντι και ξεκινά να τον πυροβολεί για τα ζητήματα που ήταν pending που το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, αφού μια εβδομάδα έχει, δώστε του καιρό να αναπνεύσει. Δεύτερον, θέλω να σου πω ότι ο κύριος Γιάννης Τουμαζής έφυγε από το Υφυπουργείο χωρίς να πει στον νέο Υφυπουργό «Χατζηγιάννη, έχει 10 μαύρες τρύπες δαμέ, πρόσεχε μεν παίζεις μέσα». Άλιστα. Χατζηγιάννη δηλαδή δεν υπήρχε ενημερώση ρε Ανδρέα. Καθόλου. Ότι έλα να με ρε Μιχάλη μου, να κάτσουμε να δούμε ξέρεις. Ρε φίλε, τούτα τα 10 τα σημεία, τούτα τα 10 τα ζητήματα είναι ανοιχτά, τούτα τα 10 υλοποιούνται και βρίσκονται σε τούντο στάδιο, τούτα άλλα 10 είναι έτσι. Όχι. Καθόλου, τίποτε. Όχι. Ο γενικός διευθυντής. Δεν είχαμε γενικό διευθυντή. Ο προηγούμενος. Έγινε υπουργός παιδείας. Καλά, η υπουργός παιδείας δεν μπορούσε να έρθει να είναι η Ρώση. Όχι. Γιατί? Διότι πήγαινε και παράλαβε έναν υπουργείο με τα τετράμινα και κρούσαν τα πόθηκια τη. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω με την πρακτική λογική. Ωραία. Δεν μπορούσε να έρθει 4 ώρες και να εξηγήσει του Χατζηγιάννη. Θα μπορούσαν οι λειτουργοί του υφυπουργείου να εξηγήσουν. Ναι. Ναι. Δεν είχαμε λειτουργούς. Επήγαμε. Μα ποιος λειτουργός, πρέπει να είναι ο αμέσως επόμενος μετά τη γενική διευθύντρια. Φίλε μου, δεν υπήρχε, σου λέω. Δεν υπήρχε τίποτε. Επήγαμε, είχε 2 κυρίες οι οποίες ήταν με απόσπαση, η καθαρίστρια και ο άνθρωπος ο οποίος ήταν φροντιστής του κτηρίου. Ωραία. Ναι. Και ξεκινήσαμε που το τίποτε και που το μηδέν. Βάξτε. Λοιπόν, ούτε περίοδο χάριτος υπήρχε. Ναι. Λοιπόν, πέσαν όλοι και θέλαν συνεντεύξεις. Να το τελειώσω τώρα για να μην... είπα τους παιδιά, δεν έχουμε τίποτε να σας πούμε, αλλά αν θέλετε συνέντευξη μου, Χατζηγιάννη, να το ρωτήσω. Μιλήστε του και σε είναι η απόψη σου να μπορεί να κάνεις. Εστήσαν τον... Αλλά μπορεί να σας πει έναν τραγούδι. Εστήσαν τον στη σειρά και πυροβολούσαν τον από την ΙΣΟΚ μέχρι τα δάνεια των θεάτρων, μέχρι αντιλαμβάνεσαι. Ναι. Λοιπόν, εγώ σας λέω με τα λόγου γνώσεως ότι δουλεύτηκε το πρωί στη νύχτα για να κάνει 3 πράγματα τώρα, τα οποία εντιαμέ δεν εγινήκαν στα 10 χρόνια τα προηγούμενα. Και το ένα είναι το στάτους του καλλιτέχνη. Ναι. Εντάξει, εσύ που είσαι καλλιτέχνη, να έχεις μια σύνταξη όταν ευκείς, μια ανασφάλιση. Το δεύτερο είναι οι χορηγίες που πάνε στον πολιτισμό να είναι απαλλαγμένες φορολογίας. Μάλιστα. Για να μπορούν να τροφοδοτείται ο πολιτισμός και να μην ευκείς εσύ να αναλύσεις. Θα δω του φίλου μου του Παράσκου να κάνει μια συναυλία 10.000 και να σου λέω εγώ και 19% φόρων και φόρο θεάματος. Αντιλαμβάνεσαι. Να μου πεις, α δεν έχουν πάρει παρέταμε. Και θα μου ξαναδοκείς. Ναι. Και το τρίτο είναι η κάρτα πολιτισμού για τους νέους που γίνεται τώρα, θα εξαγγελθεί σε λίγο. Λοιπόν, αναβίζω να γράψαμε είχαμε το ρεπορτάζ του τον. Ναι, νέος 200 ευρώ. Τηλεφώνησε μου ο Σωτήρης και του είπα, αλλά του είπα ότι δεν είναι έτοιμη ακόμα. Ετοιμάζεται. Εγώ υπολογίζω σε 2 εβδομάδες να είναι έτοιμη. Μόλις κλείσει τα 18 δηλαδή θα σου διάμει μια κάρτα. Θα δικαιούσε να πάρεις μια κάρτα 350 ευρώ για να παρακολουθείς οποιαδήποτε πολιτιστική εκδήλωση
Με εκείνη την κάρτα. Θέατρο, σινεμά, συναυλίε, τα πάντα. Οτιδήποτε σε κυπριακή παραγωγή. Και να είναι σε credit card, και να πηγαίνει να αφαιρείται. Μπράβο. Που το αυτό. Να πηγαίνει στο ταμείο, να την κάνει και να πιάνει τα λεφτά. Να έχει ημερομηνία λήξη. Να πρέπει να τα δαπανίσει, ας πούμε, να στα επόμενα πέντε χρόνια. Τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρω. Okay. Εντάξει. Nice. Λοιπόν, επειδή είπαμε, ο καλύτερος τρόπος στα πράγματα είναι η αλήθεια. Ναι. Παρακατώ. Εσύ το κείμενο του τον πριν να ανεβεί, το είδες? Όχι. Α. Εν το είδα. Διότι ένα φορούσε το υφυπουργείο βασικά. Γι' αυτό δεν το είδες, έτσι. Ναι, γι' αυτό είσαι αφελής, δεν είσαι. Ξέρεις με τόσα χρόνια, υπήρχε περίπτωση να το δω και να τα φύγω να πάει? Όχι, εμένα πιάσαμε πάρα πολύ τηλέφωνο και φίλοι και τα λοιπά και ρωτούσαμε ρε, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο ο Ανδρέας που το έβαλε. Το πιο πιθανό είναι ότι ο Ανδρέας είπε τους κατεβάστε, όχι φκάρτε μια ανακοίνωση ότι έγινε. Κατεβάστε και ελάτε την ανακοίνωση, δεν κάνουμε, έχει παραδρομή, είσαι λάθος. Όσοι θέλουν μπορούν, εντάξει, μπορεί να φανταστεί τι ώρε που δουλεύει και του τόπου που πάει. Τέλο πάντων. Και έχει πράγματα που τα ξέρει πολύ καλύτερα από όλου εμά. Α πούμε, τα πνευματικά δικαιώματα. Ναι. Λοιπόν, τέλο πάντων, εδώ είναι να είμαστε. Λοιπόν. Και θα τα ξαναπούμε. Βεβαίω. Οπότε. Θα πούμε την επόμενη Τρίτη, κυρίες και κύριοι, εδώ στους Snipers, με τον Ανδρέα Παράσχο. Να είστε καλά, ξανά μαζί την επόμενη Τρίτη.